Μαζευόμαστε εδώ, όπως όλοι βλέπετε στο κέντρο της Πάτρας, για δεύτερη φορά μέσα σε πολύ λίγες ημέρες, σε μία εβδομάδα. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάποιοι από εμάς, οι περισσότεροι, δεν θα πάνε σήμερα μεροκάματο το σπίτι τους, γιατί προτίμησαν να είναι εδώ, να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους. Ελπίζουμε η σημερινή κινητοποίηση, η δεύτερη κατά σειρά, να δείξει στην κυβέρνηση το δρόμο, επιτέλους να μας βγάλει εμάς από αυτό το σκοτεινό τούνελ. Να βγούμε από το τούνελ αυτό και... Τι είναι αυτό που εσείς θέλετε? Εμείς ζητάμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή στην πραγματικότητα. Ζητάμε επιπλέον στήριξη, οικονομική στήριξη και φοροελαφρύνσεις. Ο Υπουργός διεμήνυσε ότι δεν υπάρχουν. Κάνε λίγο προς τα πάνω και εντός. Ο Υπουργός είπε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά στην πραγματικότητα και εμείς κάτι πρέπει να γίνει με εμάς. Να βρεθούν πόροι, διότι και εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε κατοικητικές επιχειρήσεις. Ξέρετε, το σημαντικό είναι ότι 70% από τους επιχειρηματίες της εστίασης είναι υπερχρεωμένοι στα δημόσια ταμεία. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Οι αρτοποιοί βρίσκονται από το μετερίσμα στο πλευρό των εστιατόρων και των εμπόρων, θα έλεγα, γιατί προτρέποντας τους συναδέλφους να μην βγάλουν καφέ σήμερα. Πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή όταν αρχίζουν και συνεννοούνται τα πρωτοβάθμια σωματεία. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη οργάνωση, έτσι ώστε να γίνουμε περισσότεροι και να έρθουν όλα τα σωματεία των αυτοαπασχολούμενων μαζί να διεκδικήσουν και να πάρουμε και σύμμαχους τους εργάτες, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, οι οποίοι νομίζω ότι υπάρχουν κοινά προβλήματα και κοινός αντίπαλος. Στο μέλλον εύχομαι να πάμε ακόμα πιο δυναμικά, πιο συντονισμένα και πιο οργανωμένα και να δείξουμε σε αυτούς που πάνε να μας κλείσουν και στην πολιτική τους ότι είμαστε εδώ και δεν συνετιζόμαστε με τις αποφάσεις τους.